Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, η κυρία Δερμετζοπούλου τις προηγούμενες ημέρες, αν δεν κάνω λάθος, την προηγούμενη Τετάρτη ή Πέμπτη, βρεθήκατε στην δομή φιλοξενίας των ετούντων άσυλο στο Βαγιοχώρι. Εκεί οι υπηρεσίες της περιφέρειας προχώρησαν και σε προειδοποιητικές οδικές σημάνσεις, στην τοποθέτηση οδικών σημάνσεων, κάτι το οποίο είχαν ζητήσει και οι άνθρωποι εκεί της περιοχής αλλά και της δομής. Καταρχάς, ποια είναι η εικόνα σήμερα σε ό,τι αφορά το προσφυγικό μεταναστευτικό, κυρία Δερμετζοπούλου, στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας? Την προηγούμενη Τετάρτη επισκέφθηκα τη δομή στο Βαγιοχώρι. Είναι μια δομή πλέον στην απόλυτη αρμοδιότητα του Υπουργείου Μετανάστευσης. Η κατάσταση εκεί ούτως ή άλλως, κάνω συχνές επισκέψεις διάφορες δομές. Αυτό ήταν μια αφορμή μετά το αίτημα του καινούριου διοικητή που τοποθετήθηκε, του Γιώργου του Τσαούση, σε σχέση με τις οδικές σημάνσεις που είναι στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας. Η ιδιαιτερότητα αυτής της δομής είναι ότι είναι σχεδόν πάνω στο δρόμο είσοδόσης, δηλαδή απέχει πολύ λίγα μέτρα από επαρχιακό δίκτυο, το οποίο πραγματικά, επειδή εξυπηρετεί όλα τα γυροχωριά, τα αυτοκίνητα αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες. Στα πλαίσια αυτά, και επειδή υπήρχε και η επιθυμία του αλλά και η επισήμανση ότι είναι πραγματικά επικίνδυνο για τους φιλοξενούμενους εκεί, οι οποίοι μεταξύ των 700 είναι τα 400 παιδάκια, μικρά σε ηλικία, που από ένα απλό παιχνίδι, μια μπάλα που μπορεί να βγει έξω, μπορούν να διακινδυνεύσουν τη ζωή τους, αλλά και για τους κατοίκους της περιοχής, για τους κατοίκους του Βαγιοχωρίου, έπρεπε να μπουν κάποιες προειδοποιητικές σημάνσεις. Όπως οφείλαμε λοιπόν, έγινε την προηγούμενη εβδομάδα η πρώτη οδοσήμανση, τώρα θα ακολουθήσει και η δεύτερη μεγαλύτερη ένταση, θα μπουν και κάποιοι φωτεινοί σηματοδότες, ενώ τώρα είναι απλά η κλασική σήμανση. Οφείλαμε να το κάνουμε και το προχωρήσαμε με αυτή την αφορμή και επισκέφθηκα και την δομή για να δω και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά της. Να σας ρωτήσω κάτι, επειδή βλέπουμε ότι τώρα από τα νησιά φεύγουν πρόσφυγες και μεταφέρονται στην υπηρετική χώρα. Εξάλλου, ούτως ή άλλως, αυτό είναι το σχέδιο για να υπάρξει και αποσυμφόρηση. Έχουμε εμείς εδώ άλλες περιοχές οι οποίες θα γίνουν δομές φιλοξενίας που ετοιμάζονται? Όχι, κυρία Αγγέλη, δομές φιλοξενίας καινούργιες δεν υπάρχει στο σχεδιασμό του Υπουργείου να γίνουν. Μάλιστα, η διαρκής διατύπωση και δέσμευση και του Υπουργού αλλά και της γενικής πολιτικής που ασκεί αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση είναι αυτές οι δομές, οι οποίες, μην ξεχνούμε, είναι προσωρινής φιλοξενίας, είναι όσο το δυνατόν να μπορέσουν να περιοριστούν. Ως εκ τούτου δεν μπορούμε να μιλάμε για άνοιγμα νέων δομών, ίσα-ίσα για περιορισμό τους μπορούμε να μιλάμε και για διοχέτευση των πληθυσμών αυτών σε άλλες εγκαταστάσεις. Είτε αυτών που έχουν... Σε κλειστά κέντρα δηλαδή? Όχι, όχι. Αυτή τη στιγμή όταν εισέρχονται στην επικράτεια άνθρωποι οι οποίοι ζητούν άσυλο, και μέχρι να κρυφθεί το άσυλό τους, αν δηλαδή δικαιούνται διεθνούς προστασίας ή είναι παράτυποι μετανάστες, οφείλουμε βάσει του διεθνούς δικαίου να τους φιλοξενούμε, να φροντίζουμε βάσει περιπτώσει σε κάποιο βαθμό που θα διαμένουν. Στα πλαίσια αυτά και από την αρχή, επειδή ακριβώς ήταν πολύ μεγάλος όγκος, συστάθηκαν αυτές οι δομές προσωρινής φιλοξενίας. Τώρα λοιπόν, πια έχει περάσει ένα πολύ μεγάλο διάστημα και θεωρώ ότι και έχουμε καθυστερήσει. Πρέπει να περάσουμε από το θέμα της διαχείρισης στο θέμα πλέον της επίλυσης ή της διευθέτησης του ζητήματος με οποιοδήποτε τρόπο. Είναι ένα πολύ σύνθετο ζήτημα, όσο μπορώ πιο συνοπτικά σας το περιγράφω. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν, η κυβέρνηση μιλά και λέει ότι όσοι έχουν αναγνωριστεί το άσυλό τους θα πρέπει πια να βγουν από τις δομές, υποχρεούνται να βγουν από τις δομές και τους βοηθά να μπορέσουν να βρουν κάπου αλλού διαμονή σε κάποια σπίτια. Γι' αυτό υπάρχει και συνεργασία και με την τοπική αυτοδιοίκηση και συγκεκριμένα με την ΚΕΔΕ, όπου έχει ανοίξει πρόσκληση προς τους Δήμους σε όλη την επικράτεια να τους βοηθήσουν σε σχέση με τα καταλήματα που θα διαμείνουν, ή οι παράτυποι μετανάστες που έχει απορριφθεί το άσυλό τους πια θα πρέπει να ξεκινήσει μια διαδικασία επιστροφών και απελάσεων. Ήδη ο κ. Κουμουτσάκος και σε μια επίσκεψή του στο εξωτερικό ξεκίνησε πια και απέσπασε και την πρώτη, και τη χαιρετίζουμε, συνεργασία με χώρα προέλευσης, με το Ιράκ, όπου δεσμεύτηκε ότι θα επιτέλους θα συνεργαστούν για την διαδικασία των επιστροφών. Κυρία Δερμετζοπούλου, υπήρχε μια δέσμευση της κυβέρνησης δέσμευση σε ό,τι αφορά τις αντιδράσεις οι οποίες είχαν εκδηλωθεί το προηγούμενο διάστημα, αντιδράσεις από τις τοπικές κοινωνίες. Όλοι θυμόμαστε τις σκηνές, όλοι θυμόμαστε τις εικόνες. Στο άκουσμα μόνο της είδησης ότι μπορεί να μεταφερθούν κάποιοι πρόσφυγες σε μια περιοχή, υπήρχε μια δέσμευση της κυβέρνησης για ένα ποσοστό το 1% του συνολικού πληθυσμού της κάθε περιοχής, των περιφερειών. Σε επίπεδο Κεντρικής Μακεδονίας το τηρούμε αυτό το 1%? Είμαστε δηλαδή, πόσοι πρόσφυγες και μετανάστες έχουμε αυτή τη στιγμή αριθμητικά στις δομές ή στα διαμερίσματα τα οποία φιλοξενούνται? Παρόλο που μιλάμε για ένα δυναμικό αριθμό που μεταβάλλεται,
Εμείς από την πρώτη στιγμή μέχρι και τώρα τηρούμε απαρέγκλιτα το όριο του 1% σε περιπτώσεις που έχουμε που φαίνεται ότι πήγαινε να το αγγίξει, γιατί το παρακολουθούμε. Επισημάναμε ότι κοντεύουμε στο 1% και ναι, είμαστε κάτω από το 1%. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για ένα αριθμό γύρω στις 16 με 17.000. Άρα το παρατηρητήριο το οποίο είχατε προαναγγείλει από αυτήν εδώ την εκπομπή όταν είχατε αναλάβει λίγες εβδομάδες μετά, λειτουργεί. Υπάρχει η λειτουργεί καταγραφή. Και θα εμπλουτιστεί και θα ενισχυθεί και στόχος μας είναι πια να αποκτήσει και ποιοτικά χαρακτηριστικά στα οποία θα μπορέσει να συνδράμει ακόμα περαιτέρω και στο γενικό έργο και στο γενικό ζήτημα της κυβέρνησης ή οποιοδήποτε ασχολείται με αυτό το ζήτημα. Απλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι το 1% αυτή τη στιγμή είναι υπό έλεγχο, με την έννοια ότι είναι περιορισμένες και οι νέες αφίξεις. Για μένα θα πρέπει η κυβέρνηση να έχει και το κάνει αυτή τη στιγμή, να έχει το βλέμμα της και στο μέλλον, διότι δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί πλέον και η κατάσταση με τον κορονοϊό και η κατάσταση με την Τουρκία. Θα πρέπει πλέον να ενισχυθεί και ήδη γίνεται, να ενισχυθεί ο διπλός στόχος της εξωστρέφειας του ζητήματος και της επικοινωνίας στο εξωτερικό με τις διεθνείς και τις διπλωματικές σχέσεις, τόσο το με την καταστάσεων, όλο όσο και αυτό που λέμε την μεταρρύθμιση της συνθήκης του Δουβλίνου, προκειμένου να μην παραμένουν εγκλωβισμένοι εδώ όλος αυτός ο όγκος των ανθρώπων. Να σας ρωτήσω κάτι. Είπαμε για τους παράτυπους μετανάστες, σε περίπτωση που δούμε ότι δεν δικαιούνται άσυλο, θα μπει σε διαδικασία η επιστροφή τους στις χώρες. Η απελάσεων τους, βέβαια. Μια διαδικασία που, επειδή είστε νομικός, ξέρετε ότι παλιότερα ήταν χρονοφόρα. Έτσι, είχαν επιστρέψει πάρα πολύ λίγοι, ήταν θέμα συνεργασίας μεταξύ των κρατών. Είπατε ευτυχώς το Ιράκ ότι θα παίρνει πίσω τους υπηκόους του. Θα ήθελα να σε ρωτήσω όμως ότι, για παράδειγμα, μέσα σε μία δομή αποφασίζεται, γίνεται το ξεκαθάρισμα και έχουμε τον χ αριθμό παράτυπων μεταναστών. Τι γίνεται με αυτούς, δηλαδή όλοι αυτοί βγαίνουν έξω και μεριμνά πλέον η τοπική κοινωνία για αυτούς. Βγαίνουν έξω και τους λένε τι, θα φιλοξενηθείτε κάπου αλλού. Ποια είναι η διαδικασία δηλαδή που ακολουθείτε, και σας ρωτάω, γιατί μια τοπική κοινωνία δεν έχει τη δυνατότητα να απορροφήσει ή να φιλοξενήσει ή να προσφέρει οτιδήποτε. Κύριε Αγγέλη, και φοβόμαστε τη διασπορά. Σας ρωτάω ως ένας απλός πολίτης, γιατί λέει, άμα βγουν έξω, εμείς τι θα κάνουμε εδώ. Είναι, νομίζω, πάρα πολύ επίκαιρο και πολύ σοβαρό το ερώτημα που θέτεται. Θέλω να κάνω δύο επισημάνσεις σε αυτό. Πρώτον, δεν μπορεί να απαντηθεί τόσο συνοπτικά, αλλά θα προσπαθήσω. Το πρώτο, να ξέρετε ότι γενικώς όσοι διαχειρίζονται τα δημόσια πράγματα, από όποια θέση και όποιο χαρτοφυλάκιο τους αναθέτεις, πρέπει να έχουν μία μεθοδολογία και να βάζουν προτεραιότητες. Έτυχε εγώ σε αυτή τη συγκυρία να ασχοληθώ με αυτό. Όπως και άλλοι άνθρωποι κατά καιρούς. Βλέπουμε λοιπόν την αποτελεσματικότητα των ανθρώπων που ασχολούνται με τα δημόσια πράγματα ανάλογα με το αποτέλεσμα που έχουν και το πώς χειρίζονται όποιο χαρτοφυλάκιο και να ήταν αυτό, είτε τη δημοσία υγεία, είτε τη ασφάλεια, εν προκειμένου του μεταναστευτικού. Το πρώτο είναι αυτό. Μετά από πάρα πολλά χρόνια λοιπόν, και αυτό δεν είναι μορφή κριτική, παρατηρούμε ότι υπάρχει μια συνολική προσέγγιση του ζητήματος. Δεν είναι μόνο, εντάξει, αντιλαμβανόμενοι την κρούση, την πρώτη ένταση του προβλήματος, έπρεπε τότε να διαχειριστούμε τους ανθρώπους που μπαίναν, τους πληθυσμούς αυτούς. Έχουν περάσει όμως πάρα πολλά χρόνια, στο οποίο απλά μετρούσαμε εισόδους. Δεν μετρούσαμε ποτέ εξόδους, δεν μεριμνούσαμε για τις εξόδους αυτών των ανθρώπων, δεν μεριμνούσαμε για το τι θα γίνει μετά. Ήταν ένα ταμπού θέμα, το οποίο γιγάντωνε το διχασμό μέσα στην κοινωνία, το οποίο δεν είχε καμία πραγματική μέρημνα για την επίλυση. Σήμερα, για πρώτη φορά, και το χαιρετίζουμε απόλυτα, γιατί είναι σωστά τοποθετημένο, νοιάζεται η πολιτεία για το πώς οι άνθρωποι αυτοί δεν θα έχουμε νέες εισόδους. Αυτοί που είναι εδώ μέσα, πότε θα τελειώσει η γραφειοκρατία τους. Γιατί είναι σπουδαίο πράγμα η γραφειοκρατία. Κρατάει εγκλωβισμένους 10 χρόνια ανθρώπους. Βλέπαμε αιτήσεις ασύλου, τα ραντεβού τους να ορίζονται μετά από 4 χρόνια, οι αποφάσεις τους να βγαίνουν μετά από 1,5 χρόνο και να είναι ακόμα εγκλωβισμένες στις δομές. Με το νέο νόμο λοιπόν που έγινε ή υπήρξε πολύ κριτική και γι' αυτόν, επιταχύνθηκε η διαδικασία με το να συμπυκνωθούν τα στάδια των εξετάσεων και των προσφυγών τους. Οπότε πλέον μιλάμε για έναν μεγάλο αριθμό χιλιάδων αιτήσεων που έχουν αποτέλεσμα. Από εκεί και μετά, τι γίνεται με αυτούς. Ένα πολύ σπουδαίο πράγμα το οποίο και εμένα με ανησυχεί ιδιαίτερα είναι η έξοδος από τις δομές. Όταν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι που είναι οργανωμένοι σε μια κατασκήνωση με τις οικογένειές τους ή μόνοι τους, θα βγουν πια στην κοινωνία, θα πρέπει να δουν πού θα μείνουν, πώς θα απορροφηθούν, πώς θα ζήσουν. Αυτό απασχολεί και την κοινωνία. Εκεί λοιπόν η κυβέρνηση πιστεύω ότι κάνει έναν.
κάνει ένα σχεδιασμό και τον παρακολουθούμε και εμείς και τον επισημαίνουμε, προκειμένου αυτοί οι άνθρωποι να δουν πού θα απορροφηθούν. Έχει και μια συνεργασία με τον ΟΕΔ, προκειμένου να δουν τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας, που αυτό πρέπει να δούμε. Μιλούμε για αυτούς που δικαιούνται άσυλο. Που θα μείνουν πια στη χώρα. Οι υπόλοιποι πρέπει να φύγουν από τη χώρα, όχι με την έννοια της ξενοφοβίας. Δεν δικαιούνται, όπως εγώ δεν δικαιούμαι να πάω να κατοικήσω σε μια, να διαμείνω για περισσότερο από χρονικό διάστημα σε μια άλλη χώρα, έτσι δεν διαμένει και κάποιος άλλος να έρθει να διαμείνει στη χώρα μας. Έχετε δίκιο, απλά αυτός είναι ο προβληματισμός, καταλάβατε. Γιατί κυκλοφορούν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι παράτυποι μετανάστες. Εντάξει, δεν είναι όλοι παράτυποι μετανάστες. Αυτοί που είναι παράτυποι μετανάστες ξέρει το σύστημα ποιοι είναι. Φροντίζει λοιπόν για αυτούς την επαναπρόθεση, την απέλασή τους πρέπει να επιταχυνθεί. Για αυτούς που είναι όμως επίσης εδώ και βάσει του διεθνούς δικαίου πρέπει να μένουν εδώ, έχουν ξεκινήσει ενέργειες, γιατί είναι και η Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια των υποχρεώσεων έχει δώσει και πολλά κονδύλια για τους ανθρώπους αυτούς, προκειμένου να μείνουν εδώ, να προσπαθήσουν το διάστημα που θα παραμείνουν, γιατί κάποιοι από αυτούς θα κάνουν αίτηση να φύγουν και από τη χώρα, το πώς θα είναι αρμονική η διαβίωση τους εδώ. Γιατί εμάς αυτό που μας νοιάζει είναι όσο αρμονικότερη είναι η διαβίωση αυτών των πληθυσμών εδώ, τόσο πιο σκληρή θα είναι η κοινωνική συνοχή των τοπικών κοινωνιών, προκειμένου να μην έχουν τις συνέπειες από μια αλόγιστη κυκλοφορία ανθρώπων και πληθυσμών. Κυρία Δερμετζοπούλου, έχουμε αρκετά τηλεφωνήματα από κόσμο, κυρίως προς την δυτική είσοδο της πόλης, εκεί στην περιοχή του σταθμού, όπου κυρίως στις βραδινές ώρες υπάρχουν αλλοδαποί, δεν ξέρουμε αν είναι πρόσφυγες, άμα είναι μετανάστες, τουλάχιστον αυτά τα μας μεταφέρουν ακροατές μας, οι οποίοι δημιουργούν και διάφορα σκηνικά. Δημιουργούν καυγάδες. Αυτοί είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν βγει από τις δομές και έχουν επιλέξει να ζουν στους δρόμους, βρίσκεται σε συνεννόηση με τις αρχές, ξέρουμε από πού προέρχονται αυτοί οι άνθρωποι? Δεν νομίζω ότι μπορώ να σας απαντήσω ή και κανείς να σας απαντήσει με απόλυτη ασφάλεια οποιαδήποτε παραβατική συμπεριφορά αν προέρχεται από ανθρώπους οι οποίοι είναι στα Εννοώ πλαίσια. Ότι υπάρχει μία τάση, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει μία κόπωση για τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται μέσα στις δομές αυτές. Ναι, όπως βλέπουμε. Και για τους ανθρώπους που διαμένουν στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Εδώ θέλω να σας πω κάτι. Δύο πράγματα. Εγώ, εμείς ως αυτοδιοίκηση, κάνουμε ως περιφέρεια, εν πάση περιπτώσει, κάνουμε ό,τι μπορούμε επί του θέματος των αρμοδιοτήτων μας. Το θέμα της Δυτικής Θεσσαλονίκης, το οποίο για άλλη μία φορά έρχεται στο προσκήνιο, γιατί και το γραφείο μου είναι εκεί, θέλω να σας εξηγήσω ότι πάλι έγκυται πέρα από το Γενικό Σχέδιο της Κυβέρνησης και στην αυτοδιοίκηση. Λοιπόν, η Δυτική Θεσσαλονίκη, δηλαδή στα όρια από τα δικαστήρια και μετά, που για αυτό το σημείο μιλάμε και πέριξ του Βαρδάρη, θα πρέπει και από το Δήμο Θεσσαλονίκης, αλλά και από την αυτοδιοίκηση, θα πρέπει για άλλη μία φορά να τους δώσουν ιδιαίτερη μέρημνα. Ξέρουμε ότι εκεί διαρκώς είναι μια περιοχή η οποία μιλάμε για μια υποβάθμιση περιοχής και δεν βλέπουμε κάτι ιδιαίτερο να συμβαίνει. Λοιπόν, και ο Δήμος Θεσσαλονίκης λοιπόν θα πρέπει να δώσει μια ιδιαίτερη μέρημνα, είτε λέγεται φωτισμός, είτε λέγεται άλλου τύπου δραστηριότητες, προκειμένου να αναβαθμίσει την περιοχή, ώστε να μην συγκεντρώνεται εκεί οποιαδήποτε παραβατικά στοιχεία και συμπεριφορές. Αναφορικά λοιπόν τη συγκέντρωση όμως των πληθυσμών αυτών. Φυσικά οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι σε οποιοδήποτε πληθυσμό υπάρχουν παραβατικά στοιχεία, θα πάνε στα σκοτεινά σημεία μιας πόλης. Στη Θεσσαλονίκη εκείνη η περιοχή λοιπόν παραδοσιακά ήταν σκοτεινή. Δεν ξέρω αν προέρχονται από τις δομές. Η αστυνομία και μετά από δική μας και δική μου προσωπικά διαρκή επικοινωνία είναι σε συνεχή έλεγχο των χαρτιών τους, είναι σε συνεχή έλεγχο του ποιοι είναι και πού είναι. Πλέον, ειδικά το τελευταίο εξάμεινο, επειδή έχει μπει και ωράριο λόγω και του COVID και έχει παραταθεί κιόλας. Υπήρξε παράταση το πρωί, ναι, του Σαββάτου. Πρέπει 7 η ώρα να επιστρέφουν στις δομές τους. Οπότε υπάρχει ένας περιορισμός τη νύχτα. Άρα τα συγκεκριμένα και στοιχεία μπορεί να είναι τα ακατάγραφα στοιχεία του συστήματος, αλλά μπορεί να είναι και οποιοδήποτε άλλος. Υπάρχει πρόβλημα στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Αλλά πάλι είναι εκεί, ας πούμε, η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να παίξει ρόλο. Να αναβαθμίσει την περιοχή, να τη φωτίσει την περιοχή, προκειμένου να εξαλειφθούν αυτές οι συμπεριφορές. Και να σας ρωτήσω κάτι τώρα, αν κάποιος δεν επιστρέψει 7 η ώρα, τι θα γίνει δηλαδή? Κυρία Αγγέλη, επειδή και σας ρωτάω τώρα, κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Όπως είναι το σπίτι σας, γιατί πρέπει να υπάρχει εικόνα στις δομές, είναι το σπίτι αυτών των ανθρώπων εκεί. Δηλαδή, οι άνθρωποι αυτοί εκεί θα πρέπει να κοιμηθούν, να βρουν το στρώμα τους να κοιμηθούν, εκεί θα πρέπει να πληθούν. Δηλαδή, έχει παρατηρηθεί ότι συντριπτική πλειοψηφία σέβεται το χώρο της δομής, επιδιώκουν από τις δομές γιατί δεν έχουν πουθενά άλλο να πούνε. Αλλιώς θα είναι άστεγοι. Ως εκ τούτου, είδαμε και στον COVID, γιατί υπήρχε ανασφάλεια, αλλά και σε άλλες αντίστοιχες κρίσεις. Να συμμορφώνονται με τους κανόνες. Απόλυτα.
να συμμορφώνονται. Μάλιστα. Και βέβαια να πούμε ότι σήμερα έδωσε και το αρμόδιο Υπουργείο, το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, τα στοιχεία για το πρώτο εξάμηνο του 2020 σε ό,τι αφορά τα στατιστικά. Έχουμε μία μείωση των ροών προς τα νησιά περίπου 51% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2019 και 46% συνολικά στην επικράτεια. Ενώ μόνο για το δεύτερο τρίμηνο, ήταν η περίοδος της πανδημίας, έχουμε μία μείωση του 92%. Παράλληλα, έχουμε και μία αύξηση, νομίζω διπλασιασμό των εκδόσεων αποφάσεων για άσυλο, 46.554 έναντι 24.701 για το διάστημα το αντίστοιχο του 2019. Μας προβληματίζει όλη αυτή η ρητορική του Ερντογάν, κυρία Δερμετζοπούλου, και να κλείσουμε λίγο με αυτό. Πριν να σας απαντήσω για τον Ερντογάν, θέλω να σας πω ότι θα μου επιτρέψετε να μην πανηγυρίσουμε, εγώ προσωπικά αλλά και συνολικά να θεωρώ το σωστό, δεν πανηγυρίζουμε για το αυτονόητο. Δηλαδή, εντάξει, είναι η καταγραφή των αριθμών, ναι, είναι σωστή, είναι σε μια σωστή κατεύθυνση, δείχνουν ότι βαδίζουμε σε μια σωστή κατεύθυνση, αλλά το να πανηγυρίζουμε για το ότι δεν έχουν εισέλθει παράνομα άνθρωποι στη χώρα ή το ότι επιταχύναμε τις διαδικασίες της έκδοσης των αποφάσεων, θεωρώ ότι χωρίς να έχει καμία μορφή, είναι μια καταγραφή αποτελεσμάτων. Αποδίδει η πολιτική αυτή. Εμείς όμως είμαστε εδώ για να μπορούμε να συντηρήσουμε αυτήν το καλό αποτέλεσμα και να το ενισχύσουμε. Σκοπός είναι να λυθεί το ζήτημα. Δεν είναι να κάνουμε ούτε εκδηλώσεις, ούτε ομιλίες, ούτε ημερίδες γύρω από ένα πρόβλημα αιωνίως. Πράγμα το οποίο συνέβαινε ως τώρα. Όσον αφορά την στάση του Ερντογάν, του πρόεδρου Ερντογάν για το θέμα το μεταναστευτικό, είναι πάγια. Θεωρώ ότι είτε μιλάμε για τις υφαλοκρηπίδες, είτε μιλάμε για τους μετανάστες, είτε μιλάμε για οποιοδήποτε ζήτημα, ο πρόεδρος Ερντογάν θα εξυπηρετεί το δικό του, τη δική του πολιτική. Ως εκ τούτου, είναι ένας παράγοντας αστάθμητος σε ένα βαθμό, στον οποίο θα πρέπει πάντα να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά. Σας ρωτώ γιατί προέρχεστε πάνω από εκεί, από τον Εύρο, όπου εκδηλώθηκαν τα περιστατικά στα τέλη Φλεβάρη, στις αρχές. Και ευτυχώς πήγαν όλα καλά, έτσι. Γιατί τώρα θα ήμασταν ακόμη χειρότερα. Θα ήμασταν ακόμη χειρότερα. Υπήρχε ένα χάος. Γι' αυτό πρέπει να κρατάμε πάντα χαμηλά την μπάλα. Δηλαδή, υπήρξε, αν θυμάστε παλιότερα, όταν ήταν η αρχή του φράχτη και το αν θα πρέπει να υπάρχει φράχτη ή όχι σε ποια χιλιόμετρα, ακουγόταν και διάφορες άλλες κραυγές περί κλειστών συνόρων ή μη. Και βλέπουμε τελικά ότι το να προστατεύει τα σύνορά σου δεν σημαίνει τα κλείνει τα σύνορά σου. Ούτε ότι είσαι φασίστας, ούτε ότι είσαι φιλοχουντικός, ούτε όλα αυτά που είχαν ακουστεί από κάποιους σε εκείνη την περίοδο, η αλήθεια είναι. Αλλά μετά τελικά βλέπουμε ότι αναγνώρισαν τις προσπάθειες και το πόσο καλό έκανε ο φράκτης, έτσι. Γενικώς ο διχαστικός λόγος δεν εξυπηρέτησε ποτέ, κυρία Γερμανίδη. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, κυρία Δερμετζοπούλου, σας ευχαριστούμε θερμά για την επίσκεψή σας εδώ και για τη συζήτηση.